Για να φτιάξω τη ζύμη για το νιούκι, φούρνισα ολόκληρες πατάτες μέχρι να είναι έτοιμες. Στη συνέχεια, όσο ήταν ακόμα ζεστές, τις ξεφλούδισα και τις πέρασα από μία σίτα με τη βοήθεια μιας χούφτας. Όταν ο πουρές της πατάτας πλέον ήταν χλιαρός και όχι ζεστός, ξεκίνησα τη διαδικασία για τη ζύμη. Αφού πρώτα αλάτισα, προσθέτω το τυρί και το αυγό, ομογενοποιώ τα υλικά και τελευταίο θα προσθέσω το αλεύρι. Τη συνταγή θα τη βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Τελειώνω το ζύμωμα με τα χέρια μου. Το πλάθω τόσο όσο, έτσι ώστε το ζυμάρι να είναι ομογενοποιημένο, όχι παραπάνω. Πριν το νερό μου φτάσει σε βρασμό, δένω ένα σχοινί στα χερούγια της κατσαρόλας. Το τεντώνω πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσω να κόψω τα νιόκι πάνω σε αυτό το σχοινί. Όταν το νερό μου έρθει σε βρασμό, ξεκινάει το παιχνίδι. Όταν τα νιόκι έρχονται στην επιφάνεια, περίπου ένα λεπτό μετά αφού βυθιστήκανε, τότε είναι έτοιμα και πρέπει να τα αποσύρουμε. Τα τοποθετώ σε ένα ταψί με λαδόκολλα, προσθέτω ελαιόλαδο έτσι ώστε να μην κολλήσουν μεταξύ τους και στη συνέχεια τα βάζω στο ψυγείο μέχρι να κρυώσουν. Αλατίζω και σοτάρω ένα μπούτι κοτόπουλο σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να έχω μία τραγανή κρούστα στην πέτρα. Προσθέτω βούτυρο, θυμάρι και σκόρδο και κάνω αροζέ στο κοτόπουλο. Δηλαδή περιχύνω το αρωματισμένο πλέον βούτυρο επάνω στο μπούτι για 1-2 λεπτά. Στη συνέχεια το βάζω σε μία σχάρα, βάζω τα αρωματικά πάνω του και το ψήνω στο φούρνο στους 250 βαθμούς μέχρι να είναι έτοιμο. Σε ζεστό τηγάνι προσθέτω ελαιόλαδο και στη συνέχεια τα νιόκι. Τα σοτάρω μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα και ωραία κρούστα απ' έξω. Όταν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, τα αφήνω στην άκρη για να τα χρησιμοποιήσω αργότερα. Θα φτιάξω μια σάλτσα με ζωμό από κοτόπουλο, μανιτάρια, θα το δέσω με κρέμα γάλακτος και κεφαλοτήρι. Σε καυτό τηγάνι προσθέτω ελαιόλαδο και πετάω τα μανιτάρια μέσα. Τα σοτάρω μέχρι να πάρουν χρώμα. Στη συνέχεια προσθέτω το κρεμμύδι, λίγο ελαιόλαδο, αλατίζω. Μόλις το κρεμμύδι μαραθεί ελαφρώς, θα προσθέσω το σκόρδο και θα σβήσω με λευκό κρασί. Όταν το κρασί εξατμιστεί, προσθέτω ζωμό κοτόπουλο, ξύσμα από λεμόνι, θυμάρι ψιλοκομμένο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και στη συνέχεια τα νιόκι. Πριν εξατμιστούν όλα τα υγρά, θα προσθέσω κρέμα γάλακτος. Και όταν εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά, δέναμε κεφαλοτήρι και λάδι τρούφας. Εννοείται πως πριν σερβίρω, πάντα δοκιμάζω μήπως χρειάζεται λίγο αλάτι ή οτιδήποτε άλλο. Αν σας άρεσε το βίντεο, δοκιμάστε να το φτιάξετε. Ήταν πραγματικά πεντανόστιμο. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι.